Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Έτσι ένα σύντομο θα συζητήσουμε για το update 17.20 που θα είναι αύριο το πρωί. Τι θα αλλάξει, να σας εξηγήσω τη μεγαλύτερη αλλαγή στο gameplay έτσι ώστε να είστε προετοιμασμένοι και κάποια άλλα μικρά leaks. Πριν προχωρήσουμε, μια γραφούλα, τα ξέρετε, τα είπαμε χίλιες φορές, ένα like στο βίντεο. Πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο item shop γιατί έχει κάτι πάρα πολύ σπάνιο μέσα και μπορεί να μην το είδατε. Και ξεκινάμε με την πρώτη μας γραμμή που είναι τα featured. Έχουμε τους δεινόσαυρους με την Crystal, Pronto και τα accessoire τους και επίσης Bright Bomber, Bright Gunner πίσω στο shop. Μετά στο δεύτερο feature tab έχουμε τον Cloud Breaker, τη Wingtip και τον Glider τους, τα οποία έχει πάνω από 800 μέρες να μπουν στο shop, πάνω από 2 χρόνια δηλαδή. Είναι από τα πιο σπάνια skins του Fortnite, μην χάσετε ευκαιρία να τα αποκτήσετε αν τα θέλετε, γιατί δεν νομίζω να ξαναμπούν για πάρα πολύ καιρό. Μετά έχουμε τον Dominion και τα υπόλοιπα πράγματα για τους δαίμονες. Και έχουμε και τον Daily Tap μας με τον Master Minotaur, Swamp Stalker και κάποια emotes. Ayo and Tayon Bundle και μετά όλα τα πράγματα του LeBron James. Και τελειώνουμε, μάγκες μου, το shop όπως πάντα με το Fortnite Crew. Λοιπόν, αν πάρετε κάτι, μην μου ξεχάσετε και support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 γιατί στηρίζετε άπειρα. Και αύριο, όπως σας υποσχέθηκα, αφού θα έχουμε update, θα έχουμε και βίντεο μετά με τις αλλαγές, στο βίντεο εκείνο θα ανακοινώσουμε και το μεγάλο μας giveaway για όσους στηρίζουμε τον κωδικό. Άρα βάλτε από τώρα να είστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε για το update 17.20 αύριο. Έχει πολύ καιρό να έχουμε update στο Fortnite επειδή έλειπε η Epic Games. Άρα αύριο περιμένουμε τρελό content, έχει και αρκετά files μέσα στο staging servers το συγκεκριμένο update, άρα περιμένουμε να είναι πολύ μεγάλο. Θα ρίξουμε μια ματιά το τι θα αλλάξει ή καλύτερα τι θα φτιάξει το συγκεκριμένο update από το Trello Board της Epic Games και βλέπετε εδώ όλες τις αλλαγές, τα σημαντικά, ό,τι έχει κίτρινο από πάνω που λέει Fixed in Future Update θα αλλάξει αύριο και τα υπόλοιπα τα ψάχνουν ακόμη. Θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα εδώ είναι ότι θα επιστρέψουν τα ziplines επιτέλους, άρα όσοι έχετε και challenges με τα ziplines θα μπορείτε να τα ολοκληρώσετε και μαζί με αυτόν το θέμα που υπήρχε ότι έκανε auto pickup κάποια items από το Batman χωρίς να θέλεις. Αυτά τα δύο θα τα φτιάξουν στο επόμενο update, αύριο δηλαδή. Επίσης υπάρχουν και προβλήματα του Save the World και στο mobile, αυτά τα βλέπετε όμως, δεν θα τα σχολιάσω έναν έναν. Μετά πάμε να δούμε ποιες οι πιθανότητες να δούμε έναν καινούριο όπλο αύριο στο Fortnite και είναι μεγάλες θα έλεγα, με το πιο πιθανό να είναι το Cowinator, το όπλο του Rick από το trailer, το συζητήσαμε άπειρες φορές σε βίντεο στο παρελθόν, απλά σας υπενθυμίζω ότι είναι αυτό το όπλο της μηδενικής βαρύτητας, το οποίο είδαμε και στο trailer που ρίχνεις πάνω στους αντιπάλους διάφορα αντικείμενα. Και μάθαμε κιόλας πρόσφατα ότι ανάλογα από το μέγεθος του αντικειμένου θα κάνει και πιο πολύ damage και επίσης παίζει και ρόλο από τι material είναι φτιαγμένο το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μαζί με αυτόν ξέρουμε ότι το διαστημόπλιο βρίσκεται τώρα πάνω από το Coral Castle και εδώ θα συζητήσουμε τη μεγάλη απορία που έχετε οι πιο πολλοί, τι θα γίνει αύριο με το Coral Castle Live Event, θα καταστραφεί όντως ή δεν θα γίνει κάτι τελικά. Και δυστυχώς όπως θα βλέπω δεν πιστεύω αύριο να γίνει κάτι με το Coral Castle, είναι πιο πολλές οι πιθανότητες να μπουν πράγματα στα files για το event του Coral Castle αύριο παρά να γίνει κάτι ας το πούμε. Εκτός εάν η αλλαγή γίνει στον downtime όσον περιμένουμε να ανοίξουν οι servers και έχουμε μετά ένα trailer που να δείχνει την καταστροφή του Coral Castle που για εμένα δεν θα ήταν το ιδανικό γιατί πιστεύω όλοι θέλουμε να δούμε ένα live event όπου το διαστημόπλιο θα καταστρέφει το Coral Castle μπροστά μας. Αλλά όπως και να έχει, βλέπετε εδώ την τοποθεσία για το διαστημόπλιο, πώς είναι σήμερα. Καλύπτει το Coral Castle σε αρκετό βαθμό θα έλεγα, το οποίο είναι θετικό γιατί η θέση του τουλάχιστον είναι σωστή, ταιριάζει με την τοποθεσία που θέλουμε να γίνει το event. Παρόλο που παραμένω έτσι κάπως προσεκτικός, δεν γίνουμε hyped, γιατί αλλιώς θα απογοητευτούμε στο full. Τουλάχιστον έτσι ξέρουμε ότι το πιο πιθανό δεν θα έχει κάτι
και αν όντως γίνει κάτι, είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Μαζί με αυτό ξέρουμε ότι τέλειωσε το Holy Hatches να αλλάζει. Το Holy Hatcher έχει φτάσει στο τελευταίο του στάδιο χθες προχθές, όταν εμφανίστηκε το 4ο No Gravity Zone. Δεν θα υπάρξουν άλλα zones από ό,τι φαίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή και μάλλον μετά το update θα έχουμε μια καινούργια περιοχή που θα τροποποιηθεί από τους εξωγήνους. Θα έχουμε ένα δεύτερο Hatcher, ας το πούμε, όπου και αυτή η περιοχή θα παράγει τα παράσιτα. Άρα ετοιμαστείτε, θα επηρεαστεί και άλλη περιοχή, λογικά αύριο μέσα στο update θα έχουμε game files. Και τώρα η τελευταία αλλαγή που ξέρουμε, τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες, είναι το preferred item slots και αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή την οποία πρέπει να συζητήσουμε και επηρεάζει, θα έλεγα, κυρίως του controller players αλλά και τους PC players σε μεγάλο βαθμό. Το preferred item slots καταρχάς είναι ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα στα settings και να διαλέγουμε από πριν που μπαίνει έναν item όταν το πιάσεις από το πάτωμα. Δηλαδή, ως παράδειγμα, όπως μας το δείχνει εδώ, στην πρώτη θέση τα ARs, στη δεύτερη τα shotguns, τρίτη τα SMGs, τέταρτη τα throwables και στην πέμπτη τα healables. Και θα μπορούμε εμείς να επιλέξουμε ποια να είναι η κάθε θέση, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της μάχης να μην χρειάζεται να ασχολούμαστε με το που μπαίνει το κάθε item ή να μην μας βολεύει η θέση του για να κάνουμε τα switches μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και ευκολία κατά τη διάρκεια του gameplay και είναι και ο λόγος που το βάζει Epic Games, το λέει κιόλα στην περιγραφή. Και πιστεύω, όπως είπα, επηρεάζει κυρίως controller players που δεν έχουν hotkeys και τέτοιες επιλογές και πρέπει να σκρολάρουν το inventory τους με το R1 L1. Επίσης, βλέπουμε εδώ από τον Hypex όλες τις κατηγορίες που θα υπάρχουν και είναι ARs, shotguns, SMGs, πιστόλια, sniper bows, grenade launcher και rockets, consumables, όλα τα healables δηλαδή, και utility που είναι οι grenades, τα throwables, τα καλάμια και όλα αυτά. Μια καλή απορία όμως που έχει ο κόσμος και δεν μπορώ να την απαντήσω ούτε εγώ ούτε οι leakers είναι τι γίνεται αν πιάσουμε δύο items του ίδιου slot ή αν θέλουμε για κάποιο λόγο να κουβαλάμε σε δύο slots της ίδιας κατηγορίας item. Θα μπορούμε να βάλουμε πιο πολλά από έναν slot για κάθε item, θα μπορούμε να μην έχουμε καθόλου slots για κάποια items. Είναι απορίες τις οποίες θα μάθουμε αύριο αυτές, αλλά πιστεύω είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Θα βοηθήσει τον game και είναι κάπως περίεργο που δεν έχει μπει ήδη αυτό το πράγμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε παρόμοιο setting που ήταν το auto sort τα consumables to the right, που έβαλε όλα τα consumables στα δεξιά του inventory, αλλά αυτό εννοείται είναι πολύ πιο προσωπικό, να στο πούμε. Μπορείς να το κάνεις εσύ όπως θέλεις. Παρόλο που θα υπάρχει και επιλογή να μην το χρησιμοποιείτε αν δεν σας αρέσει, μην ανησυχείτε, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά η Epic λέει ότι θα το ενεργοποιήσει by default αύριο, θα είναι το default setting και αν θέλεις μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Και τελευταίο πράγμα που θέλω να συζητήσω στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει να κάνει τόσο με το update 17.20, παρόλο που μπορεί να έχουμε κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι ακόμη υπάρχει στα files, λέει εδώ Hypex, το weapon modding. Άρα να τροποποιούμε τα όπλα μας με γεμιστήρες, όλα αυτά τα πράγματα και έχει για κάποιες καινούριες πληροφορίες ότι αυτά τα items τα βρίσκουμε στο Batman. Επίσης ότι τα mods θα δίνουν κάποιες ικανότητες στα όπλα, όπως ας πούμε σας είπα πριν, extended magazines, πιο καλές σφαίρες, ίσως κάποια scopes, και επίσης θα δείχνει όταν ανοίγουμε το inventory ποια mods μπορούν να μπουν σε ποιον όπλον. Και επίσης μπορείς να αφαιρέσεις mods και να τα κάνεις drop στο πάτωμα. Και μας το κλείνει εδώ ο Hypex λέγοντας ότι αυτή η αλλαγή το πιο πιθανό θα μπει με την αλλαγή κάποιας season, γιατί είναι τόσο μεγάλη, θα αλλάξει τόσο πολύ τον game που δεν πιστεύει Epic να το βάλει με κάποιον update. Απλά είπα να σας το αναφέρω έτσι για κλείσιμο του βίντεο ότι ακόμη υπάρχουν στα file τα weapon mods, δεν έγιναν scrapped,
παρόλο που δεν τα είδαμε στη season 7 όπως υπολογίζαμε. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μάγκες μου, αύριο είναι το πρωί, λογικά ώρα 11 θα είναι το update, θα ανοίξουμε 9-9.30, σας θέλω συντονισμένους, τεράστιο update αύριο, πρέπει να είστε όλοι παρόν, σημειώστε το από τώρα. Like, share, subscribe, πάρα πολύ σημαντικό να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Support the creator MT1993-96 και τα λέμε όπως είπαμε αύριο πρωί για το update 17,20 stream.